Τιμό, εσύ μετά την εγκυμοσύνη, έτσι τα έχασες όλα τα κιλά, τουλάχιστον αυτό που περισσότερα από πριν. Τώρα είμαι πιο αδύνατη από πριν. Είσαι πιο αδύνατη από πριν, μην είσαι έγκυος. Όταν, ας πούμε, ξέρεις ότι θα κάνεις ένα τέτοιο σοου, μπαίνεις σε μια διαδικασία διατροφής, να χάσεις κάποια. Δεν μπαίνω, γιατί ούτως ή άλλως και χωρίς να μπω, χάνω από το άγχος, από το τρέξιμο, από τις πρόβες, από το. Δηλαδή, μπαίνεις σε μια διαδικασία, δεν προλαβαίνεις να τραφείς καλά, να κάνεις σωστή διατροφή. Πάντα προσέχω, εννοείται. Αλλά δεν είναι ότι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, θα φάω μαρούλια ξέρω εγώ τον τελευταίο μήνα και καρότα. Όχι. Με το Δημήτρη είσαι πάρα πολύ καλά, το έβλεπα και τις προάλλες, γελάγατε, κάνατε, είσαστε τρομερό ζευγά. Του. Έχετε feeling τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια μυστικά έτσι σε ένα γάμο για να κρατιέται το έρωτας? Κοίταξε να δεις, σίγουρα ο έρωτας μετατρέπεται, εξελίσσεται να το πούμε έτσι, αλλάζει μορφή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει ζευγάρι που μετά από κάποια χρόνια νιώθεις αυτό το καρδιοχτύπημα μόλις γνωρίσεις έναν αγκόμενο καινούριο, έναν άντρα. Αχ, και τι μου είπε, αχ, και πότε θα με πάρει, αχ, και είπε αυτό, αχ, και έκανε εκείνο. Αυτό δεν υπάρχει, εννοείται. Γιατί αλλάζει. Όμως γίνεται τόσο δυνατό, η αγάπη γίνεται τόσο πιο έντονη, πιο βαθιά, πιο δυνατή. Η συντροφικότητα, δηλαδή το ξαπλώνεις με έναν άνθρωπο κάθε βράδυ στο ίδιο κρεβάτι, αυτό σε δένει με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω τώρα αν μετράει μόνο αυτό. Σίγουρα ο χαρακτήρας του Δημήτρη και εμένα ο Δημήτρης μου αρέσει και σαν κόμενος. Να το πούμε λίγο αυτό. Δηλαδή, τον βλέπω στο σπίτι και το χαζεύω, ρε παιδί μου, όπως θα χάζευα αν δεν ήταν, ας πούμε, ο άντρας μου, έτσι. Δεν έχει συνηθίσει, δηλαδή. Ω, δεν τον χορταίνω. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό σε ζει. Χαζεύω. Πώς χαζεύεις ένα ωραίο παιδί, έναν ωραίο άντρα με σώμα και αυτό. Εγώ τον χαζεύω. Εκείνος έτσι σε ζηλεύει ακόμα. Εκείνος δεν του βγάζεις λόγο, σφίγγα, τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Δεν δείχνει ζήλιες και τέτοια τίποτα. Αφού σκάω, ρε παιδί μου, κάνε μια σκηνή, πες κάτι, έλεος. Φαντάζομαι πως τον κάνεις έτσι να γελάει. Ναι, γελάει ο Δημήτρης μαζί μου. Πώς έχει χιούμορ όπως εσύ? Για να γελάει μαζί μου μάλλον. Πότε έτσι σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα δεύτερο παιδί? Όσο νου πω. Σκέφτεσαι όντως? Βέβαια, πολύ. Μπέτη μου, εσύ έκανες έναν πολιτικό γάμο, τον άλλο τον σκέφτεσαι στην εκκλησία? Το θρησκευτικό. Κοίταξε να δεις. Είναι μια διαδικασία που πιο πολύ σε αγχώνει παρά το ευχαριστιέστερο. Εγώ θα ήθελα να σου πω την αλήθεια, γιατί μου αρέσει όλο αυτό, τον ταβαντούρι του γάμου, τον ηφικό, τον γοργό, ναι, τη μαλλιά, τι αυτό, τι εκείνο. Ο Δημήτρης θα βαριέται λίγο. Πραγματικά ήρθα εδώ γιατί μου είπανε, σε παρακαλώ πες την Μπέτη να μας κάνει την Μπάρμπα και τη Μανολίδου. Μανολίδου δεν την κάνω εγώ, η Μαθήλη την κάνει. Λοιπόν, όχι επίτηδες, δεν μου βγαίνει. Ενώ της Μαθήλης, ξέρεις, έχεις αναστραφεί και πιο πολύ. Κοίταξε να δεις, η Βάνα νομίζω ότι τελικά, παιδιά, είναι πιο επικαιρή από ποτέ. Γιατί τώρα με την κρίση πρέπει να κάνουμε πράγματα. Και όχι μόνο πράγματα. Πρέπει να κάνουμε πράγματα και θάματα. Γιατί μόνο με ένα θάμα θα σώθει αυτή τη χώρα. Εμπρός λοιπόν, παιδιά, θάματα. Διάβαζα κάποια στιγμή μια συνέντευξη που είχες δώσει με τη Ματθίλντη και λέγατε για εκείνη την εποχή που είχατε παρουσιάσει ότι αυτό που σας είχε στενοχωρήσει περισσότερο από όλα ήταν αυτό που βγήκαν και είπανε μερικοί, ότι θα μας γυρίσουν πίσω τα μισά χρήματα. Αστείο το βρήκα, δεν με στενοχώρησε, το βρήκα τραγικό. Δηλαδή και, τι να πω, ασχολίαστο το αφήνω πραγματικά. Φέτος πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τότε υπήρχαν χρήματα, η αλήθεια είναι. Υπήρχε μια γκλαμουριά, αν θες. Θυμάμαι ότι αλλάζατε φορέματα. Φορέσαμε. Ό,τι στράσο, ό,τι κρόσο υπήρχε, το βάλαμε. Τέλος, παιδιά, δεν έχει άλλο. Τα ξοδέψαμε όλα εμείς. Χθες βγήκε αυτό το Ελλάδα έχει ταλέντο. Φάνηκε ευγενία που έτσι. Τους καπέλωσε όλους. Όχι, καλή ήταν η ευγενία. Περιμένω τον Χριστόπουλο να ξεδιπλωθεί. Εντάξει, ήταν και η πρώτη εκπομπή. Εμένα ο Χάρης μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι πολύ ωραίο χιούμορ, πολύ ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν δένουν οι τρεις τους. Αν έχουν χημεία οι τρεις τους, δεν ξέρω. Μπορεί να το βρουν στην πορεία. Ήταν αρχή, ήταν τα πρώτα γυρίσματα αυτά. Είδαμε δηλαδή από τις πρώτες εκπομπές ένα μοντάζ. Μου λείψε λίγο αυτό του ψινάκι, το ξέρεις. Το ξεμπούρλεμα. Το ξεμπούρλευε λίγο. Δηλαδή γέλαγες κιόλας. Άφηνε και ένα ταλέντο που δεν τάξιζε όμως να το δει και. Έλεγε, κατάλαβες. Δηλαδή, ας το μπορεί λίγο το παιδί να δώσει. Είχε γραφτεί και είχαν πει ότι είχε γίνει μια συζήτηση με τη Ματσίλντη. Και για το Ελλάδα έχει ταλέντο, ότι θα καθόταν. Ναι. Πολύ πιο ιντριγκαδόρικο μου φαινόταν αυτό. Θα είχε ίσως πολύ ενδιαφέρον να τις δούμε μαζί. Είσαι η γυναίκα που θέλει τον άντρα να τον έχει πάντα έτσι στην τζίτα? Μόλις κάνεις παιδί, Φλωρίδα μου, όλα αυτά θα τα προσπεράσεις. Ναι.
λέγαμε ότι είναι σημαντικό η γυναίκα στο σπίτι να φοράει άρωμα, αν είναι αυτό. Όλα αυτά στα λόγια. Όλα αυτά στα λόγια. Μόλις κάνεις παιδί, δεν προλαβαίνεις να ξυθείς.